Ομόφωνα ένοχος για αποπλάνηση, βιασμό, ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αιμομιξία κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολικής Κρήτης ο 52χρονος πατέρας που κατηγορείται ότι κακοποιούσε την ίδια του την κόρη από την ηλικία των 11 ετών. Η ικανοποίηση αποδόθηκε για μια ακόμη φορά, δεύτερη δικαιοσύνη. Στον κατηγορούμενο που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 32 χρόνια κάθριξη, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και του επιβλήθηκε συνολικά ποινή κάθριξης 12 ετών και 9 μηνών. Η δικαίωσή μας ηθική ήταν. Γνωρίζαμε ότι με τις καινούργιες διατάξεις θα μειωθεί η ποινή, επομένως είμαστε ικανοποιημένοι. Ο ίδιος απευθυνόμενος προς την έδρα υποστήριξε πως είναι αθώος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι αθώος. Δεν έχω κάνει ποτέ αυτά τα πράγματα για τα οποία κατηγορούμε. Υπήρξα ένας άξιος οικογενειάρχης». Ο άνθρωπος αυτός χαρακτηρίστηκε για ακόμα μια φορά από την ελληνική δικαιοσύνη ως βιαστής του παιδιού του. Θα τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή η καταδικαστική αυτή απόφαση. Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή του κατηγορουμένου, αλλά με διαφοροποιήσεις ως προς το κατηγορητήριο που πηγάζουν από τις αλλαγές του ποινικού κώδικα. «Σίγουρα νιώθω ικανοποίηση από την απόφαση. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως είναι ομόφωνη. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην νιώθω αντικειμένη από τον νόμο». Η διαφοροποίηση στη στάση της αδερφής του θύματος, που αρχικά είχε σταθεί στο πλευρό της 22χρονης σήμερα φοιτήτριας νομικής, ενώ στη συνέχεια έδωσε μια διαφορετική εκδοχή, βρέθηκε στο μικροσκόπιο και των δύο πλευρών υπεράσπισης, με την πολιτική αγωγή να κάνει λόγο για λανθασμένη απόφαση ζωής και τους συνηγόρους υπεράσπισης του κατηγορουμένου να τονίζουν πως τα όσα υποστηρίζει η κοπέλα δεν είναι τίποτα άλλο από αποκοιήματα της φαντασίας της, σημειώνοντας πως δεν υπάρχουν αντικειμενικά ευρήματα. «Δεν ήταν λαϊκής κατανάλωσης ψέμα. Το είπε στην αδερφή της για να βρει ένα σύμμαχο στο σπίτι. Πλέον επιμένει στις κατηγορίες για να μην αποκαλυφθεί το ψέμα της». Από τη συνεδρίαση δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης με τους συγγενείς της κοπέλας να αντιδρούν στις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Μάλιστα, η ένταση μεταφέρθηκε και έξω από το δικαστικό μέγαρο, όταν κατά τη διάρκεια της διακοπής, προκειμένου η έδρα να συνεδριάσει και να αποφασίσει, συγγενείς και από τις δύο πλευρές συναντήθηκαν και διαπληκτίστηκαν.